Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ από το πιεστηρίο. Να πω ότι έχουμε αρκετές παρεμβάσεις. Να ξεχωρίσω μία από τον κύριο Μάριο Φαρμάκη, ο οποίος είναι διευθυντής της μονάδας συντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά, στον Πειραιά, στην Πειραϊκή. Λέει λοιπόν, μας λέει ότι τα εντολές τέτοιες ούτε προφορικές ούτε γραπτές υπάρχουν σε εμάς και έχουν δοθεί. Υπάρχουν βέβαια πότε ελλείψεις σε φάρμακα. Και να υπήρχαν τέτοιες εντολές, κανένας γιατρός δεν θα έκοβε φάρμακα ούτε από 2 ετών ούτε από 102 ετών ασθενή. Έχουμε ορκιστεί στον Ιπποκράτη και νόμος να γινόταν τέτοιος, δεν θα ήταν. Αυτό επισημαίνει ότι έχουν τσακίσει τον νόμο του Ιπποκράτη. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι αξιοπρεπέστατος, δεν τον αμφισβητούμε, αλλά και άλλοι είχαν ορκιστεί και παίρνουν τα φακελάκια και δεν εγχειρίζουν τον κόσμο αν δεν πάρουν από κάτω από το τραπέζι. Μιλάει για τα νοσοκομεία. Ο κ. Κρυμαστινός δεν μιλάει για νοσοκομεία. Ακριβώς. Μιλάει για επιτροπές για νοσοκομεία και τον Ιπποκράτη επικαλείται και ο. Κάποιοι φίλοι μας στέλνουν εδώ και μας λένε για ποιο λόγο να κόψουν εξετάσεις από τη στιγμή που υπάρχουν τα μηχανήματα στα νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, γιατί να τις κόψουν. Μιλάει για φάρμακα, όχι μόνο για. Είναι και φάρμακα, εξετάσεις, έτσι. Όχι, δεν μιλάει για φάρμακα και για. Και μηχανήματα. Τις οποίες συσκευές τις παίρνουν. Ακουστικά και αυτά, δηλαδή. Και τις παίρνουν και στα σπίτια τους για να τις χρησιμοποιήσουν. Ας ελπίσουμε ότι είναι αναπνοές. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην απαντήσει. Ναι, αυτά για να μετά από αυτό. Εντάξει, θα τεθεί το θέμα από ό,τι μας είπε ο κ. Καράγουλου. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα που λέγαμε πριν. Κύριε Καράγουλου. Μπήκαν πολλά ζητήματα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και έτσι ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε μια αναφορά στο ζήτημα της μεγάλης ανασκαφής στην Αμφίπολη. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό γεγονός, σημαντικότατο, όχι πανελληνίου, παγκοσμίου ενδιαφέροντος, άλλωστε αυτό αποδεικνύεται. Είχα την χαρά και την τιμή να ήμουν από τους πρώτους που να επισκεφθώ το αρχαιολογικό σκάμα. Και μάλιστα να ήμουν ο πρώτος που με την ιδιότητά μου ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης να βοηθήσω οικονομικά την κυρία Περιστέρη να συνεχίσει τις ανασκαφές της. Από πότε έχει ξεκινήσει, κυρία? Ξεκίνησε από το καλοκαίρι του από την άνοιξη του 2012. Εγώ πήγα 11 Νοεμβρίου του 2012. Ήμουν νέος Υπουργός και πήγα εκεί πέρα. Είχε αποκαλυφθεί ο περίβολος, ένα μικρό κομμάτι γύρω στα 30 μέτρα, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί μιλούσαμε για μια περίμετρο ύψους 3 μέτρων με γύσο, με μάρμαρο σκαλιστό, κάτι το εντυπωσιακό δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η κυρία Περιστέρη, γιατί υπήρχαν έτσι διερευνητικές τομές, είπε ότι είναι μια περίμετρος 500 μέτρων, η οποία τελικά και αποκαλύφθηκε και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι εντυπωσιακό. Είχα τη δυνατότητα ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης να πάω 4 φορές στη συγκεκριμένη περιοχή, να δω το έργο που γίνεται. Στέκομαι σε αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνει στους πάντες, ελπίζω και στους ανιστόρητους, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Είναι ένας κλασικός μακεδονικός τάφος. Σε 2 επίπεδα υπάρχει κι άλλος μακεδονικός τάφος, δίπλα στο χωριό όμως, δίπλα στο Ζαγκλιβέρι, που είναι τα Καλύνδια. Έχει αναγραφεί όταν βρέθηκε και δεύτερος χώρος κατεβαίνοντας υπόγειος. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας κλασικός μακεδονικός τάφος και είμαι βέβαιος ότι προχωρώντας παρακάτω οι έρευνες, γιατί θα προχωρήσουν κι άλλο, θα αποκαλυφθούν και άλλα πολύ σημαντικά ευρήματα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το αναδείξουμε όπως ήδη αναδεικνύεται και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αναδεικνύεται από τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βεβαίως νομίζω ότι θα πρέπει να προβληθεί αναλόγως και στη χώρα μας. Και κάνω μια παρένθεση εδώ και κλείνω το θέμα. Σαν Μακεδόνας, αισθάνομαι ένα παράπονο, μια πικρία που θέλω όλοι μας να συστρατευτούμε για να δώσουμε τον αγώνα. Επιτέλους, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχει γίνει στην Αθήνα από το 1992, ας βρεθεί μια πλατεία στο Δήμο Αθηναίων κάπου σε ένα χώρο με αξιοπρέπεια να τοποθετηθεί. Είναι ντροπή, όταν οι φίλοι και οι γείτονες Σκοπιανοί έχουν γεμίσει και το πιο μικρό χωριό με άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτοί έχουν γίνει γραφικοί με την ιστορία αυτή, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή είναι γραφικοί. Και νομίζω τους κάνει μεγάλη ζημιά και η Αμφίπολη, γιατί ουσιαστικά τι φαίνεται, ότι αυτοί δεν έχουν τα πραγματικά αρχαία και προσπαθούν να δημιουργήσουν. Λοιπόν, αυτό για την Αμφίπολη. Να πάμε στα δεύτερα ζητήματα, στο δεύτερο ζήτημα. Έμφυα. Κατά την άποψή μου, δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Ή είναι γκάφα της κυβέρνησης, έτσι, ή είναι στρατηγική της κυβέρνησης. Εγώ, γιατί είμαι κυβερνητικός βουλευτής, όπως καταλαβαίνετε, θα πάρω τη δεύτερη εκδοχή. Τι στρατηγική της κυβέρνησης. Να σου πω ότι να εκτίθεται. Γίνεται μια διαπραγμάτευση. Ναι. Σου δίνω αυτό ή όμω άλλο. Σου δίνω κάποια. Ακριβώς. Βάζω κάποια περισσότερα πράγματα. Όμως. Ναι, προφανώς. Επικοινωνιακά εκτιθέμεθα. Σαφέστατα. Όμως μπορεί να είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής. Βάζω κάτι παραπάνω για να το πάρω πίσω στη διαπραγμάτευση, για να γλιτώσω κάποια άλλα. Γράφτηκε, δεν ήμουν στη διαπραγματεύση, δεν το ξέρω, έτσι, ότι οι Τροϊκανοί δεν συμφωνούσαν ούτε με τις 100 δόσεις γενικώς για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε λέτε, βάζω εγώ και τον έμφυα και άρα βγάζω και τον έμφυα για να κρατήσω τις 100 δόσεις. Σώζω τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά ο κόσμος βέβαια και γιατί το επικοινωνούν και δεν το αφήνουν. Ας το κάνουν άτυπα, μάλλον ας το κάνουν παρασκηνιακά.
και στο τέλος να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μιλώντας και εμείς για το ρεπορτάζ με κυβερνητικούς παράγοντες, φαίνεται ότι τα θεωρούν όλα αυτά κλεισμένα, δεδομένα. Λένε ότι το έχουμε κλειδώσει. Στο ζήτημα του ΕΜΦΙΑ θεωρώ ότι ούτε επικοινωνιακά ούτε ουσιαστικά κάναμε καλή δουλειά. Έτσι. Ήταν πολύ κακός χειρισμός από πλευράς κυβέρνησης και επί της ουσίας και επικοινωνιακά. Μέσα στο καλοκαίρι, όταν ο κόσμος ήταν έτσι στις διακοπές του κτλ., αναστατώθηκε το σύμπαν. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Εκεί έγινε και μεγάλη και διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παράταξή λοιπόν, μας η ιστορία. Λοιπόν, για να μείνουμε λίγο στο θέμα, να πάμε στον κύριο Γάκη να μας πει: ακούσατε τι λέει. Λέει ότι μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο. Η γκάφα, λέει, μπορεί να είναι γκάφα ή μπορεί να είναι τακτική. Βάζω αυτά τα δύο και τα δύο μαζί, παίρνω το ένα πίσω και μου μένουν 100 δόσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την Αμφίπολη. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι μακεδονικός τάφος, ότι είναι τάφος. Και είναι, θέλει πολλή δουλειά, θέλει μελέτες για να αποδείξουμε κάτι. Σκελετούς βρεθεί σήμερα. Ναι, ναι. Είναι ένα μνημείο πολύ μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλο σε μέγεθος και πολύ μεγάλης αξίας. Όμως ακόμα δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι τάφος. Τι σκελετός βρεθεί. Σκελετός. Γι' αυτό λέμε ότι πλέον φαίνεται πως το πράγμα είναι όπως το ελπίζαμε όλοι μας. Είναι όπως το ελπίζουμε. Όπως το ελπίζουμε. Απλώς θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να δούμε αυτά τα οποία περιγράφει και ο Σκαράγουλου. Δεν είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει χρόνο. Λοιπόν, για να πάμε. Η κυβέρνηση γενικά δεν μας έχει συνηθίσει ότι έχει τακτική. Στρατηγικές. Είναι μονίμως μια μόνιμη γκάφα. Δηλαδή παίρνει το ένα μέτρο, βάζει το άλλο, την βιάζει η Τρόικα, το παίρνει πίσω. Δεν έχει δηλαδή αποδείξει ότι σε στοιχειώδη ζητήματα, αν θέλετε και σε πολύ κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, ότι έχει μια στρατηγική. Μια στρατηγική αντιμετώπισης κορυφαίων πραγμάτων. Τον ΕΜΦΙΑ λοιπόν τον έφερε, τον πέρασε έτσι γιατί νόμιζε ότι μέσα στο καλοκαίρι προφανώς. Ο κόσμος θα το ξεπεράσει εύκολα ή δεν θα συνειδητοποιήσει τι έγινε. Όμως πάντα έρχεται η ώρα που κανείς βάζει το χέρι στη τσέπη. Να αρχίσει να βγάζει να πληρώνει. Και εκεί ο κόσμος κατάλαβε, όχι ότι έχει μια πολιτική διαφορετική, κατάλαβε πια ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σήμερα που εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση είναι στρατηγική πολιτική πτώχευσης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από διάφορα μέτρα και φορολογικά αλλά και σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν ο ΕΜΦΙΑ ήρθε γιατί έτσι επιβαλόταν και έτσι έπρεπε κατά την δικιά τους πολιτική αντίληψη να γίνει και έρχεται τώρα να διαπραγματευτεί για να μπορέσει να απαλύνει ουσιαστικά αυτή την γκάφα που έκανε εφαρμόζοντας μια φορολογία από το πρώτο ευρώ σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρω τελικά αυτό το... Είμαστε μάλλον στην τακτική τη ανταλλαγή εγγράφων, όπως είπε και η κυρία Βούλτεψη, όπου τίποτε δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Στέλνουμε έγγραφα, μας στέλνουν έγγραφα και στο τέλος θα δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε. Άρα θέλω να πω ότι στρατηγική κίνηση δεν είναι. Κατά την άποψή μου, είναι μια ακόμα επιπόλαιη ενέργεια που δίνει την ταυτότητα της κυβέρνησης. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει η κυβέρνηση, τουλάχιστον θα έπρεπε και οι δύο πλευρές. Να ξέρουν ποιος είναι τελικός στόχος, να έχουν συμφωνήσει εκεί, αλλά αφού προηγούμενος κάνει. Τέτοια πράγματα δεν έχει πει η πλευρά των δανειστών. Αν θα αφήσει και αυτό που έφυγε, διότι είδατε, πρώτα είπαμε το Ντουνουτού. Το Ντουνουτού είπε προληπτική πίστοση γραμμή που αυτό τα όνειρα. Δεν φεύγω τώρα. Τώρα λένε ότι δεν φεύγετε το Ντουνουτού. Εδώ θα μείνει. Είμαστε μαζί στο πίσω κάθισμα βέβαια. Είμαστε στο επίσημο σημείο. 31 Δεκεμβρίου θέλουμε να τελειώνουμε με την Τρόικα, με τα μνημόνια και όλα τα σχετικά. Για να τελειώσουμε, προσέξτε. Εμείς δεν θέλουμε ένα διαζύγιο με ένταση και με δικαστήρια και με οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε συνενετικό. Γιατί το θέλουμε συνενετικό, να εξηγήσω γιατί. Γιατί θέλουμε να έχουμε ένα μηχανισμό έτσι ώστε αν η κερδοσκόπη από μία πρώτου, η άλλη πλευρά λέει τα δικά της. Η άλλη πλευρά θέλει να μας ελέγχει γιατί θέλει να διασφαλίσει τα δανεικά της. Εμείς όμως κοιτάμε την ελληνική πλευρά και γι' αυτή δίνουμε τη μάχη. Ξέρετε ότι ακόμα και την αποποιηθοποίηση λέει όχι. Ξέρουμε ότι μας το έχει πει εδώ ο κ. Παυλόπουλος την κύρια διάταξη της αποποιηθοποίησης. Δεν το αφιερώνω. Την έστειλε στην Τρόικα. Όμως όλες αυτές οι εντάσεις και παρεξηγήσεις που δημιουργούνται μεταξύ Τρόικα και ελληνικής κυβέρνησης τι αποδεικνύουν. Αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Ότι γίνεται ισχυρή διαπραγμάτευση και ότι όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά. Το ποιος αποφασίσει θα το δούμε στο τέλος. Εμείς έχουμε ένα στόχο. 31-12 να φύγουμε από τα μνημόνια και από τα μνημόνια. Υπάρχει και μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Υπουργείο που έχει μέσα τον κύριο Παπακοσταντίνο. Σα βάζει εγώ στο κλοπέδι. Έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον λέει ότι τι σημαίνει φεύγουμε από τα μνημόνια. Ολοκληρώνουμε την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπουν τα μνημόνια μέχρι τέλος του χρόνου.
Τίποτα δεν παίρνουμε πίσω. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Χρυσοβελόνη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω. Και τελειώνουμε με τις δανειακές συμβάσεις και με τις. Καταρχήν, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν γίνεται καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Έτσι. Να μην γελιόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Μπορεί το συγκεκριμένο μνημόνιο το οποίο υπάρχει τώρα να τελειώνει, αλλά το συγκεκριμένο μνημόνιο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα αντικατασταθεί από κάτι το οποίο θα είναι πολύ χειρότερο, το οποίο ονομάζεται γραμμή προληπτικής πίστωσης. Θα υπάρχουν καινούργια μέτρα και υπάρχουν ήδη προαπαιτούμενα 19 τον αριθμό. Φαντάζομαι τα ξέρετε τα πρωτοαπαιτούμενα που θα επιτρώει. Αυτό είναι για την τελευταία μνημόνιο. Είναι για το μνημόνιο για να ολοκληρωθεί το τελευταίο. Αυτό λέω. Όχι. Δεν είναι όμως για την γραμμή προληπτικής πίστωσης. Ακούστε να δείτε, κύριε Καράγου. Να σας εξηγήσω κάτι. Όσο υπάρχουν αδανειακές συμβάσεις και δεσμευόμαστε από αυτές τις συμβάσεις, και αυτό θα συμβαίνει τουλάχιστον μέχρι το 2047, θα υπάρχουν μνημόνια. Εντάξει, εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Μπορεί να τελειώνει το παρόν μνημόνιο, αλλά θα ακολουθήσει ένα άλλο. Και μνημόνια θα υπάρχουν και υπό επιτήρηση θα τελούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τελειώνεται η εφαρμογή του. Εφαρμογή του. Άλλο τελειώνει. Τελειώνει σημαίνει το παρόν. Συμφωνώ, κυρία Χρυσοβελόνη. Γι' αυτό και λέω ότι μέχρι το 2047 τουλάχιστον έχουμε και λέμε. Θα τελειώμε σε αυτή τη. Ναι, λοιπόν, τώρα. Τι θα γίνει, θα το δούμε. Όσον αφορά τον έμφυο, τι υποθέσει. Είναι δεδομένο, δεν είναι υποθέσει. Αυτό είναι βεβαιότητα. Εσεί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Και το χειρότερο είναι η πλευρά τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ βεβαίω με το οποίο συγκυβερνά. Λέτε λοιπόν στον κόσμο ότι τελειώνουν τα πάντα, ότι το Δεκέμβριο τελειώνουμε με το μνημόνιο και ότι εν πάση περιπτώσει θα αρχίσει η ανάκαμψη της χώρας στη συνέχεια. Δεν είναι αλήθεια αυτή, διότι νομίζω ότι όλα τα δεδομένα δείχνουν πώς θα ληφθούν καινούργια μέτρα και έρχονται χειρότερες στιγμές για την Ελλάδα και για τους Έλληνες πείτε πολίτες. Πείτε μου τα δεδομένα αυτά πια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πείτε μου τα δεδομένα. Μα σας είπα και πάλι, όταν έχουμε σε εφαρμογή, οι δανειακές συμβάσεις θα μας δεσμεύουν τουλάχιστον μέχρι το 2047. Επομένως, θα υπάρχει σαφέστατα καταρχήν μια επιτήρηση και μάλιστα μια σκληρή επιτήρηση. Και θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Θέλετε να γυρίσουμε και όπως ήμασταν πριν από 6 χρόνια. Και η πολιτική την οποία ακολουθείτε αυτή τη στιγμή, αυτό ακριβώς αποδεικνύει. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με μια κυβέρνηση η οποία δείχνει μια απίστευτη υποτέλεια απέναντι στην Τρόικα και απέναντι στους δανειστές, κύβει το κεφάλι. Και οποιαδήποτε εντολή παίρνουν την εκτελούν. Και αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή με τις περίφημες 100 δόσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια πραγματικά πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Να σας πω ότι αν γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους είναι ακόμα χειρότερο, διότι κανένας δεν δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να παίζει με τον πόνο των Ελλήνων πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα κάγκελα και περιμέναν έστω και αυτή την εφαρμογή των 100 δόσεων για να βρουν μια λύση. Κύριε Χρυσοβελόνη, σε γενικές όμως γραμμές, οι 100 δόσεις σε ό,τι αφορά τα ληξιπρόθεσμα πέρασαν παρά το γεγονός ότι η Τρόικα είχε άλλη πολιτική γραμμή. Ναι. Τώρα για τον ένφια δεν θα το υποβαθμίζω. Σαφώς έχετε δίκιο. Δεν το συζητάμε για την ΚΑΠΑ. Από την άλλη μεριά όμως. Και για το φόρο εισοδήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ήδη υπάρχουν κάποιες δόσεις τις οποίες δεν τις είχαμε σε προηγούμενη διαπραγμάτευση. Έτσι. Έχουμε πάει μέχρι το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, τις δόσεις για τον ένφια. Ναι. Και κακά τα ψέματα είναι μικρότερα τα ποσά λοιπόν, από τις συνολικές οφειλές. Δεν το υποβαθμίζω. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι μπορεί οι δόσεις με τον ένφια να τελειώνουν το Φεβρουάριο, όπως λέτε κι εσείς. Όμως για τον Έλληνα πολίτη, τον εξαθλειωμένο, ο οποίος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ένα μισθό και με μία μικροσύνταξη. Ακόμα και αυτό που εσείς και εγώ ενδεχομένως να θεωρούμε ότι δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο ποσό, για τον άλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν έρχεται, τώρα που επρόκειτο να ξεκινήσει η εφαρμογή, τουλάχιστον όσον αφορά στις αφορίες, και αρχόμαστε και λέμε, α, ξέρετε, ο έμφυα δεν θα είναι μέσα, και ενδεχομένως δεν θα είναι και κάτι άλλο μέσα, ας πούμε, όταν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Και σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει απόλυτη υποταγή στις εντολές της Τρόικας. Και να σας πω και κάτι συμπληρωματικό. Μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα, αυτό μεταφέρω τώρα, σε επαφή την οποία είχα εγώ με την εφορία για να ρωτήσω πότε τελικά θα ξεκινήσει η εφαρμογή των 100 δόσεων, ξέρετε τι μου είχε πει η προϊσταμένη του δικαστικού τμήματος στο Βόλο. Για να δούμε και αν τελικά θα εφαρμοστεί, διότι έχουμε πολλές επιφυλάξεις για το πώς και ποιες περιπτώσεις θα διαλάβει. Okay. Okay. Να σας πω κάτι. Ο έμφυα τελειώνει το Φεβρουάριο ο προηγούμενος. Έρχεται ο επόμενος. Αμέσως μετά μπαίνουν οι δόσεις στο επόμενο έμφυα. Ο έμφυα λοιπόν, σαν θεσμός, μένει. Καταρχάς είναι λάθος που παρέμεινε αυτό ο φόρος. Κυβέρνηση. Εντάξει, που είναι παράνομος και αντισυνταγματικός ξεκάθαρα. Εσείς είπατε ότι θα το καταργήσετε. Όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, θα συνεχίζει
να υπάρχει. Θα συνεχίζει. Να... Ξέρετε, και, θα ήθελα να σας να τονίσω όμως και το εξής. Δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ σωστό και να καταργηθεί ο συγκεκριμένος φόρος. Να κάνω εγώ λίγο τώρα το δικηγόρο του διαβόλου όμως. Πολύ σωστό να καταργηθεί. Ο κύριος Τσίπρας όμως, από αυτά που άκουσα εγώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά τι είπε. Είπε αυτό το οποίο έλεγε και ο κύριος Σαμαράς στην προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Θα πατάξω τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι τόσο γενικό, τόσο αόριστο και τόσο δεδομένο να ακούγεται από κάθε αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία, να φύγει ο ΕΝΦΙΑ. Συμφωνούμε. Να μπουν περισσότερες δόσεις, να σταματήσει αυτός ο φόρος. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν και κάποιες δημοσιονομικές τρύπες, οι οποίες κάπως πρέπει να κλείσουν. Να συμφωνήσω και με την κυρία Χρυσοβελώνη ότι θα πρέπει να μην αγόμεθα και φερόμεθα από την Τρόικα μαζί σας, κυρία Χρυσοβελώνη. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι μας δανείζουν. Ναι. Και πρέπει όποιος δανείζει, βάζει και κάποιους όρους. Θα απαντήσει συνολικά, κύριε Γάκη. Θα απαντήσει, αλλά πούμε το εξής. Πρέπει να πάμε μισό λεπτό. Όχι όσον αφορά το θέμα του ΕΝΦΙΑ. Για τον ΕΝΦΙΑ, το σχετικό. Τη Θεσσαλονίκη θέλω να πω. Για τη Θεσσαλονίκη είναι το ερώτημά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει το εξής, ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ και θα επαναφέρει το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν έχει όμως προσδιορίσει το ποσό αυτό. Περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το ποσό αυτό. Ποιος αφορά αυτό. Δηλαδή, αν θα το προσδιορίσει προεκλογικά, θα το προσδιορίσει, φαντάζομαι. Σε αυτό συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει να προσδιορίσει. Προφανώ το προσδιορίσει. Μεγάλη ακίνητη περιουσία μπορεί να θεωρήσει 500.000, μπορεί να κάποιο άλλο 100. Ο κ. Καράβουλο και η Νέα Δημοκρατία θα ενσωματώσουν ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα. Μα δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμο ποια είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Εσεί όχι μόνο δεν είχατε, αλλά συνεχίζετε να μην έχετε και έρχεται. Λοιπόν, κύριε, θέλω να πω κάτι με τη Θεσσαλονίκη. Πέστε το, γιατί θα σα πω μια είδηση τελευταία στιγμή που έχει σημασία. Δεν μιλήσαμε για αυτά τα ζητήματα. Μιλήσαμε για τέσσερου άξονε, του οποίου μπορούμε να εφαρμόσουμε έξω από το χρέος, έξω από τις άλλες διαδικασίες. Βρήκαμε τα λεφτά, είπαμε από πού προέρχονται και νομίζω πως εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Για τους τέσσερις άξονες μιλήσαμε στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, όχι για το συνολικό πρόγραμμα. Λοιπόν, να σας δώσω μια είδηση που είναι της τελευταία στιγμής. Υπάρχει εντολή των Britain, του Πανεπιστημίου του Καποδοστηριακού, να κλείσει από τον κύριο Φορτσάκη, να αποκλειστεί η νομική από σήμερα το βράδυ και μέχρι τη Δευτέρα που έχουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Είχε προαναγγελθεί κατάληψη συμβολική της σχολής για τη Δευτέρα. Και ο κ. Φορτσάκης έχει δώσει εντολή και σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω από το left.gr, τέσσερις κλούβες ήδη κλείνουν τον περιβάλλοντα χώρο της νομικής. Έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ζητήματα. Από την άλλη μεριά, βρίσκω ότι θα το συζητήσουμε όμως και μετά. Αν δεν το έκανε και κέγανε τη σχολή, θα λέγαμε γιατί δεν προνόησε. Να σας πω κάτι. Επειδή είχα μια συζήτηση με τον Britain του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λοιπόν, δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων. Το να έρχεσαι δηλαδή στην απόλυτη κόντρα και στην απόλυτη αντιπαράθεση, με αυτόν τον τρόπο δεν λύνεις τα ζητήματα. Και με τον άλλο τρόπο όμως είδαμε τόσα χρόνια τι λύθηκε. Έχουμε πανεπιστήμια τα οποία ετοιμάζουν. Υπάρχουν όμως τρόποι για να μπορείς να λύσεις τα θέματα κατεβάζοντας τους τόνους και όχι ερχόμενος στην πλήρη αντιπαράθεση. Όλοι οι Βρήτανες κατεβάζαν τόσα χρόνια τους τόνους και τα πανεπιστήμια έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι που έχουν φτάσει. Ο μέσος δρόμος, ο περίγυρος χώρος. Ο περίγυρος χώρος δεν είναι στην ευθύνη του Φορτσάκη. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Όχι, το πανεπιστήμιο είναι η ευθύνη του. Και αυτό θέλει να διασφαλίσει. Δεν ξέρω αν είναι σε πανεπιστήμιο. Διαβάζω το ρεπορτάζ, μισό λεπτό για να μην λέω δικά μου λόγια. Διαβάζω το ρεπορτάζ από το left.gr. Το είδα στο Twitter να σηκώνεται σιγά-σιγά και από εκεί πήγα στο left.gr και βλέπω ότι αυτή τη φορά κάλεσε αστυνομικές δυνάμεις να περιφρουρήσουν το ΕΚΠΑΟ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με φοιτητές, οι ίδιοι εκπρόσωποι της αστυνομίας παραδέχθηκαν πως συνεργούν μετά από οδηγίες του Πρίτανη, ενώ ο φοιτητικός σύλλογος νομικής έχει πάρει απόφαση για κατάληψη ενώπιον του εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προφανώς θέλει να προλάβει την κατάληψη. Δεν κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα. Υπάρχει και απόφαση της Πρετανίας. Διαβάζω, ξαναλέω, αυτό το ρεπορτάζ δεν είμαι εκεί, δεν έχω δικό μου παραπάνω. Αν ο Πρίτανης πάνε από μόνος του αποφάσεις. Δεν μπορεί να ζούμε σε ένα παρατεταμένο Μάη του 68 και 40 χρόνια. Κάποτε θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα λύσουμε. Και νομίζω ότι ο κ. Φορτσάκης αξίζει να τον παρακολουθήσουμε. Κάτι μας λέει, κάτι λέει στην κοινωνία. Για τον τίτλο του που έχουμε, η νομική, όχι το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα ξανά και επιστρέφουμε.